μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τα Χανιά. Είναι μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη την οποία θα παρουσιάσουμε και αφορά το αποτέλεσμα των προσπαθειών των τελευταίων χρόνων. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνουμε τις εντάξεις δύο εξαιρετικά σημαντικών εμβληματικών έργων για τα Χανιά. Τις εντάξεις στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, Αστική Αναζωογόνηση, εντάξεις που στο σύνολό τους φτάνουν το ποσό των 14.487.000 ευρώ. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χρηματοδότηση την οποία πετυχαίνει Δήμος στη χώρα και μάλιστα σε μια διαδικασία όπου οι προτάσεις μας επιλέχθηκαν στο σύνολο του ποσού που ετηθήκαμε και είναι άμεσα χρηματοδοτούμενα. Τα δύο λοιπόν αυτά έργα τα οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα θα δημοπρατηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Εκτιμούμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε τον διαγωνισμό, άρα στις αρχές του 2023 οι πολίτες των Χανίων θα δουν αυτά τα έργα να υλοποιούνται. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά στα δύο αυτά έργα και στη συνέχεια θα μας γίνει μια παρουσίαση από την μελέτη της Εθνικής Υπηρεσίας για να γίνει κατανοητό το μέγεθος και η χρησιμότητα αλλά και η πολυπλοκότητα που υπήρχε στο να μπορέσουμε να φτάσουμε στην σημερινή μέρα. Το πρώτο ζήτημα, το πρώτο μεγάλο έργο αφορά την μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στο Δήμο Χανίων. Αφορά την ανάπλαση 30 οικονομικών τετραγώνων στο κέντρο, στην καρδιά της πόλης, στην περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Κηδωνίας, Καραϊσκάκη, Μάρκου Μπότσαρη και Κισάμα. 30 οικονομικά τετράγωνα, τα οποία θα αλλάξουν και εικόνα, αλλά και την λειτουργία τους. Στις παρεμβάσεις αυτές προβλέπονται τα εξής. Διαπλάτηση πεζοδρομίων, υπογειοποίηση όλων των δικτύων, αντικατάσταση των υφιστάμενων δικτύων, φυτεύσεις, αστικός εξοπλισμός, και φυσικά όλες οι προσβασιμότητες για τα αμαία. Αυτή η παρέμβαση είναι προϋπολογισμού 7.700.000 ευρώ και ολοκληρώθηκε από την τεχνική μας υπηρεσία σε χρόνο ρεκόρ. Αυτό το έργο διήρκησε η μελετητική του διαδικασία και με την κατεύθυνση περίπου στους 8 με 9 μήνες. Έτσι λοιπόν έχουμε μια συνολική παρέμβαση που στις αρχές του 2023 θα ξεκινήσουν οι πολίτες να την βλέπουν και θα συνοδεύει και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που θα συμβούν το αμέσως επόμενο διάστημα στο κέντρο.